Μεγάλη εκδήλωση σήμερα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν γιορτάζει, αλλά συνεχίζει να προσφέρει. Τι έχετε να μας πείτε για την ημέρα ΠΑΟΚ? Για 7η συνεχόμενη χρονιά, ο ενιαίος ΠΑΟΚ αποφασίζει να γιορτάσει τα γενέθλιά του με μια φιλανθρωπική πράξη που κάθε χρόνο είναι πιο πετυχημένη. Το ότι μας τα κάλασε λίγο η βροχή πριν μια ώρα δεν πειράζει. Πιστεύω ότι είμαστε καλά. Ήδη έχουμε μαζέψει τα τρόφιμα που περιμέναμε, τα ξηρά. Ήδη έχουν πάει στις αποθήκες των Μητροπόλεων εδώ και 3 μέρες τα τυροκομικά για τα ψυγεία. Και ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που είμαστε πολύ λίγα λεπτά πριν τον αγώνα, η προσέλευση θα δείτε ότι συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος, τον οποίο ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας, όπως και όλους τους χορηγούς, τα εργοστάσια, τους κατασκευαστές που μας στηρίξανε για άλλη μια φορά. Τους ευχαριστούμε όλους και ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε δυνατοί να γιορτάσουμε με ακόμα περισσότερους τόνους τα 93 χρόνια. Μεγάλη ημέρα σήμερα για το ΠΑΟΚ, τελευταίο του πρωταθλήματος και για 7η χρονιά διοργανώνεται μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προσφέρει, ανεξάρτητα αν φέτος δεν γιορτάζει. Ο ΠΑΟΚ επί 7 χρόνια επιτελεί στο κομμάτι αυτό κοινωνικό έργο. Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, το ΤΑΠ, ο Ερασιτέχνης και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται για να συγκεντρώσει τρόφιμα και να τα διαθέσει στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της περιφέρειάς μας και όχι μόνο, και τη διανομή των τροφίμων αυτών το κάνει διαμέσου των Μητροπόλεων της Θεσσαλονίκης, Νέα Πόλεως Σταυροπόλεως, Λαγκαδά, Καλαμαριάς και Κασανδρίας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ, διότι εδώ βλέπουμε ότι προσφέρουν τρόφιμα όχι μόνο οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, οι έμποροι, αλλά και ο απλός συμπολίτης μας, ο οποίος ανεξάρτητα από τις δυνατότητές του, από το υστέρημά του, φέρνει τρόφιμα για να προσφέρουμε στις ευπαθείς ομάδες. Εγώ θέλω σήμερα να ευχαριστήσω, εκτός από όλους αυτούς που προσφέρουν τρόφιμα, και 2 ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εδώ και 7 χρόνια, επί μήνες, κάθε χρόνο προσπαθούν και αγωνίζονται για να συγκεντρωθούν αυτά τα τρόφιμα. Είναι ο κύριος Ισαϊάδης και ο κύριος Μπεκιάρης. Τους ευχαριστώ και εύχομαι να είναι συνέχεια κοντά σε αυτή την ενέργεια που κάνει ο ΠΑΟΚ. Οι κοινωνικές δράσεις του ΠΑΟΚ θα συνεχιστούν? Οι κοινωνικές δράσεις του ΠΑΟΚ δεν σταματάνε. Όλο το χρόνο προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, με αιμοδοσίες και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, να είμαστε κοντά στο λαό της πόλης μας κυρίως που υποφέρει. Σήμερα στο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος? Σήμερα στο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος συνδυάσαμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Σαββίδης, είναι από τους προτεργάτες που προσφέρει κοινωνικό έργο και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να επουλύνει κάποιες πληγές από τους ανθρώπους που είναι γύρω, κυρίως από τον ΠΑΟΚ. Κάνε κάτι. Πάμε. Όπως γνωρίζετε, η ΠΑΕ σε κάθε αγώνα προσπαθεί να βοηθήσει διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κάποιοι συμπολίτες μας. Σήμερα δε θα προσφέρει μέρος των εσόδων σε ένα παιδάκι το οποίο πάσχει από σάρκωμα για να μπορέσει γρήγορα να θεραπευτεί.